Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Τι ωραία μέρα είναι και αυτή σήμερα. Μ' αρέσει η αμυγδαλιά. Η αμυγδαλιά άνθησε. Ανθίσαν τα κλαριά κυρίες και κύριοι. Το Πάσχα έρχεται. Το καλοκαίρι έφτασε. Πάμε φύγουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τι να κοιτά πάμε σήμερα. Κάνουμε κεφτεδάκια. Αλλά τι κεφτεδάκια. Σουηδικά. Τι σουηδικά. Έλατε. Ξέρετε, σουηδικά, τι σουηδικά δηλαδή. Κάτσε, γιατί εγώ είμαι φαν. Σουηδικά, τα κάνω στη Σουηδία. Ναι. Τώρα τελευταία. Και πώς τα βρήκες τα σουηδικά, δηλαδή να μας έλεγες γαλλικά, το καταλάβανε. Σουηδικά, πώς ήρθα. Κοίταξε, είναι μια συνταγή που είναι χαρακτηριστική. Ναι. Κάνουν τα κεφτεδάκια με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Μια συγκεκριμένη σάλτσα. Ναι. Την οποία συνταγή την ανακαλύψαν τώρα τελευταία οι Έλληνες. Ναι. Μέσω ενός πολυκαταστήματος. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Γκρουπ ολόκληρα πάνε εκεί για να πάνε και στο δάκρυ. Ναι, 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 τι έχω φάει κι εγώ, σωστά. Ναι, λοιπόν, λέω τώρα, σκέφτομαι εγώ γιατί ναι. Ψάχνω να σας δώσω συνταγές τις οποίες θέλετε να δεν ξέρετε πού να τις βρείτε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Σκεφτόμαστε πριν από εσάς για εσάς. Είναι πολύ ωραία. Το φαγητό τώρα. Έλα, μας κατάστρωσε η αγωνία, ρε παιδί μου. Επειδή έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε ένα γλυκό τούρτα που να είναι κάπως αυτό. Γι' αυτό σήμερα θα σας κάνουμε μία πανεύκολη όμως τούρτα μόκα σοκολάτα. Ωρα για δράση κυρίες και κύριοι, πάμε κάρτα και επιστρέφουμε. Ωρα για δράση. Πάμε. Σουηδικά κεφτεδάκια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 450 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, μοσχαρίσιο και χοιρινό, 100 γραμμάρια μπέικον καπνιστό, ένα μικρό κρεμμύδι τριμμένο, μια μισή φέτα μπαγιάτικο ψωμί, ένα αυγό, ένα κουταλάκι μπαχάρι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας βουτύρο, μια κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, δύο φλιτζάνια ζωμό πουλερικό, χυμό από μισό λεμόνι, ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, μισό φλιτζάνι άνεθο ψιλοκομμένο. Αχ, Δίνα μου, αχ, Δίνα μου, έτσι ήμασταν και έτσι γίναμε. Πώς ήμασταν και πώς γίναμε, μάλλον. Έτσι είσαι ακόμα, Δίνα μου, βέβαια, εσύ. Ναι, κάπως έτσι, κάπως. Μετρητής είσαι εσύ δίπλα. Κάπως έτσι. Και εγώ είμαι ο αριστερός. Α, ο αριστερός. Δράμα, αχ, μωρέ, έτσι συνέχεια. Πιάσε τίποτα να φάμε καλό, τουλάχιστον να το ξεχάσουμε. Έλα, θα ξεχαστούμε σήμερα. Πιάσε ένα κιοφτέ. Θα ξεχαστούμε σήμερα. Εδώ έχω το ψωμάκι, βάζω λίγο νερό για να μου λιάσει το ψωμί. Ο Θανάσης θα πάρει το μπέικον το καπνιστό και θα το πολτοποιήσει στο μούλτι. Χρειάζεστε μπέικον καπνιστό για τα σουηδικά και κεφτεδάκια, το οποίο το βρίσκεται πανεύκολα σε όλα τα καταστήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, είναι αυτό ωραία. Το παραπάνω υλικό που έχουν αυτά τα κεφτεδάκια, που δεν το έχουν τα δικά μας κεφτεδάκια. Εκτός όμως από αυτό, έχει και μια άλλη σάλτσα. Εκεί σας θέλω. Εγώ θα σας δείξω σήμερα τα κεφτεδάκια αυτά. Τι πάω, ξεκινάω, χωρίς τίποτα άλλο μέσα. Έφυγες. Ναι. Και ξέρεις τι άλλο τρώνε η Σουηδία, ε. Τάραντο. Ναι, ναι, ναι. Πάσεις αγαπάνε στα κρύα με μείον 40 και παίζεις, βλέπεις το κοψίδι αυτό, τα πλευρά, ναι, ναι, ναι. Φρακ, δύο κομμάτια. Και ρέγκα πολύ. Και ρέγκα πολύ, με βέβαια. Με χίλιους τρόπους όμως. θα δείξουμε και συνταγές με ρέγκα. Έχεις πάει η Σουηδία, Αντίνα? Δεν έχω πάει. Δεν έχεις. Πρέπει να πάμε, εγώ είμαι φαν, είμαι λάτρης Σουηδίας. Ξέρεις, μου αρέσει που είναι ψύχρεμοι αυτοί, πάρα πολύ, ρε παιδί. Και ψυχροί όσον είναι αφορά το κλίμα, καμία σχέση. Όχι, είναι ψύχρεμοι άνθρωποι, τους βλέπεις, ούτε χαίρονται πάρα πολύ, ούτε κλαίνε, ούτε γελάνε, ναι. Είναι πάντα ψύχρεμοι. Στο μέτρο, όπως είμαι εγώ δηλαδή, κατάλαβες. Αχ, μωρέ, τι λες τώρα στον κόσμο. Τώρα, ναι. Σαν εσένα ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Έτσι, ένα πράγμα σαν εσένα. Τώρα αυτό δεν ήταν καλό, αλλά τέλος πάντων. Να στείλουμε φιλιά στη Μήλο, στη φίλη μας την κυρία Αθηνά, η οποία έχει ένα εξαιρετικό μαγαζί και πέρα λέγεται Ο Χαμός. Όχι ο Χαμός, ναι. Ναι. Ο με ωμέγα, ο Χαμός. Ναι, ναι. Και έχει φοβερά κρεατικά, απίστευτα. Άμα πάμε θα την επισκεφθούμε. Μπράβο, ωραία. Χαιρετισμούς λοιπόν, φιλιά πολλά. Κιμάς μοσχαρίσιος, κιμάς χοιρινός, πολτοποιημένο το καπνιστό το μπέικον. Να μην λέμε δε βότσκαρε για τις Σουηδέζες τώρα, εντάξει. Γιατί αυτό περίμενες να πω, αλλά τέλος πάντων. Μια φορά και έναν καιρό ήταν και αυτές σου τώρα. Σου έχει εμπιστοσύνη σε αυτά. Οι Ελληνίδες είναι οι καλύτερες από όλες. Λοιπόν, βλέπετε πώς το πολτοποιήσαμε. Κιμά το κάναμε. Εδώ είναι που δίνει την περίσσια γεύση. Γιατί αυτό το υλικό, όπως είναι και καπνιστό, πάει στο τέλος ιδιαίτερα με την κρέμα σάλτσα. Η οποία. Δεν σας λέω, θέλω να το δείτε σιγά σιγά για να καταλάβετε. Πολύ εύκολα είναι, έτσι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Θα βάλω και το κρεμμυδάκι. Εγώ σήμερα θα σας τα δείξω
τηγανιτά και μετά θα κάνω τη σάλτσα. Αλλά αν φοβάστε τα λιπαρά, έτσι, αν ακούτε ας μη τηγάνι και τρέμετε, θα τα βάλετε στο φούρνο. Θα σας πω και πώς γίνεται στο φούρνο. Αλλά αλάτι, πιπέρι, σε παρακαλώ Θανάση μου, εδώ εσύ. Βεβαίως. Εγώ παίρνω εδώ το ψωμάκι, θα χρειαστείτε μία-μιάμιση, δυο φέτες ψωμί, αναλόγως θα δείτε. Καλύτερα ένα μπαγιάτικο το ψωμί, αυτό σας το λέω πάντα όταν το μουλιάζουμε, γιατί μένα δεν είναι πολύ πολύ μπαγιάτικο. Σήμερα δεν πειράζει. Όσο πιο μπαγιάτικο, τόσο πιο ωραίο γίνονται, να ξέρετε. Είδες πάντως διαφορά με τον μπέικονάκι. Άλλο πράγμα τώρα το μπέικον, άλλη γεύση. Ταιριάζει... Ναι, δεν είναι μόνο το μπέικον, βέβαια, ξέρω τι λες. Με τη σάλτσα στο τέλος. Ναι. Έρχεται και το βγάζει. Και σαφώς προμηθευτείτε μπόλικο άνηθο. Μπόλικο άνηθο. Η κρέμα του, η σάλτσα του θέλει άνηθο. Και φυσικά, κυρία Κίκη, επειδή είσαι πάρα πολύ άτακτη και το ξέρω αυτό, δεν είναι μόνο ο κεφτές. Γιατί εσύ μπορεί να λες σιγά, μωρέ, ο κεφτές τι είναι. Δηλαδή, βάζει λίγο μπέικον και σιγά τι έγινε. Όλο το θέμα είναι η σάλτσα με τον κεφτέ. Γιατί η σάλτσα είναι αυτή που δίνει τη γεύση και την. Την νοστιμιά στο κεφτέ, καλά τα λέω, Ντίνα. Πολύ καλά, με είδες να μιλήσω. Ξέρουμε εμείς, κυρία Κίκη, τι λέμε. Δεν είδες πως θαυμάζω. Ειδικά για σένα. Για βάλε λίγο το μπαχάρι εδώ. Τώρα, όσον αφορά τα μπαχάρια, μπορείτε να κάνετε και ένα συνδυασμό. Εμείς βάζουμε μπαχάρι που έχει λίγο το. Μπαχάρι είναι. Μπαχάρι, μπαχάρι τριμμένο. Που έχει λίγο αυτό το γλυκό πικάντικο. Ναι. Μπορείτε να βάλετε μια ιδέα κύμινο. Όχι, όχι. Μια πιο μεγάλη ιδέα κόλιανδρο. Δηλαδή, ναι, τα κάνετε και ένα μείγμα, αφού σας ξέρω, είστε τολμηρές στα μπαχάρια. Εγώ σας δίνω εδώ τώρα το τριμμένο μπαχάρι, γιατί το έχετε όλοι στο σπίτι και πάει μόλα. Ναι, και το κείμενο έντονο είναι, πολύ όμως. Δεν είμαι φαν. Μήπως πορτοκάλι, πορτοκάλι δεν είπα. Ωχ, Παναγίτσα, όπως ήταν πρωί-πρωί, τι τραβάω. Αυτό τι είναι εδώ, α, όχι. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της συνταγής. Λοιπόν, βάλε γαντάκια. Εγώ ανάβω εδώ τη φωτιά. Να ζεστάνω το λάδι και εδώ έχετε στο μυαλό σας ότι κάνετε, αν μπορείτε τώρα, να το αφήσετε αυτό το μείγμα μία ώρα στο ψυγείο να σφίξει, πιο ωραία θα γίνουν τα κεφτεδάκια. Αν πάλι είστε τόσο οργανωμένες και έχετε τόσο πολύ χρόνο και μπορείτε να κάνετε τα κεφτεδάκια και να τα αφήσετε σαν κεφτεδάκια, δηλαδή στο σχήμα αυτό, τη σφαίρα, στο γνωστό σχήμα, στο ψυγείο, πάλι πιο ωραία θα είναι. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο ωραία. Τα κεφτεδάκια εννοώ, έτσι. Κάνετε και άμα δείτε ότι έχετε θέμα και κολλάει, γιατί δεν βάλαμε πάρα πολλά στερεά στοιχεία μέσα, θα βάζετε τα χέρια σας μέσα σε νερό για να πλάτε ωραία κεφτεδάκια. Ξεκινώ και λοιπόν, εγώ λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εδώ, θα πάρω τον άνηθο από εδώ. Ο άνηθος δεν είναι ότι το ξεχάσαμε, τον έχουμε για τη σάλτσα, σας είπα. Θα προμηθευτείτε μπόλικο άνηθο, γιατί σουηδικά κεφτεδάκια με την κρέμα αυτή την ωραία σάλτσα στο τέλος, χωρίς. Άνηθο δεν γίνεται. Έτσι, έτσι. Κεφτεδάκια από το Gothenburg κατευθείαν ή από τη Στοκχόλμη. Και σας έχουμε και την πρόταση σερβιρίσματος. Σερβίρονται, ταιριάζουν πολύ ωραία η σάλτσα αυτή, η σαλτσούλα που θα κάνουμε, με πατάτες βραστές και με μια μαρμελάδα από μύρτιλα. Μα θα μου πείτε μαρμελάδα με το φαγητό. Δοκιμάστε το να δείτε τι ωραία που ταιριάζει, γιατί είναι από τα κόκκινα αυτά φρούτα που είναι και λίγο ξινούτσικη αυτή η μαρμελάδα. Ναι. Αν τώρα... Πορτοκάλι, μύρτιλο μόνο. Μύρτιλο, το είπα. Είπα εγώ πορτοκάλι, όχι, παιδιά, είπα πορτοκάλι. Ήμουν σίγουρος κάτι θα μας έλεγε στο τέλος. Όχι, όχι, όχι. Ή θα το έλεγε δηλαδή ότι εάν δεν σας κάνει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πορτοκάλι. Και εγώ τι θα έκανα με τώρα. Τι θα έκανες. Το μύρτιλο, ναι, είναι αυτό που λέει η Ντίνα. Έχει μια ξινή. Θα κάνεις μεγάλα, θα κάνεις μεγάλα. Θα κάνεις μεγάλα. Έχω και μεγαλύτερο χέρι, βρε Ντίνα. Τι να κάνω. Παλάμη μεγαλύτερη. Τώρα μην κοιτάσεις, έχεις ένα χεράκι, μια χαψιά σου. Τι θα κάνεις, φτιάξε και φταίει τόσο. Να σου πω, είναι δυνατόν να έχεις πάντα δίκιο. Ο, δεν είναι δίκιο, αλλά εγώ γενικώς είμαι της ποσότητας. Πας να φας ένα κότσι, ρε παιδί μου, χοιρινό. Ενώ εγώ πάλι της ποιότητας. Θυμάμαι, είχα πάει στην Ουγγαρία, λέω ένα κότσι να φάμε και σου σκάει ένα κότσι. Λες και είχαν φέρει, λες και είχαν ξυρίσει το μοσχάρι ή το γουρούνι, ας πούμε. Ναι. Και το είχα ένα πράγμα τόσο, ένα πιάτο, μια ποσότητα τέτοια. Και λες, αυτό τι είναι, το φάω μόνος, είναι δυνατόν. Βέβαια, είναι φαΐ για παρέα. That's the way we eat. Συγγνώμη, το φέρα για σένα μόνο. Γιατί μου είπε ατομική μερίδα είναι αυτή. Να ρώτα τον καπίτη που πήγε να σου πει. Ατομική μερίδα. Εγώ δεν τον είδα πάντως να γυρίσει και να είναι πιο παχύς ο καπίτης, οπότε. Ο καπίτης είναι αθλητής καταρχήν από τα παλαιά χρόνια, δεν το συζητάμε. Κάνει και χειρονακτική εργασία τώρα, δουλεύει γυρανό. Όσο να είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι και. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς για τη μερίδα. Γιατί στη Γαλλία, ας πούμε, δεν είναι τεράστιες οι μερίδες. Εξαρτάται.
Εξετάζεται. Στα μπιστρό, ναι, εκεί που κάνουν τοπικές γαλλικές, ναι. τοπική γαλλική κουζίνα. Όχι σε γκουρμέ τώρα. Ποιο, ναι. ναι λοιπόν, μια και έχετε το μολυβάκι σας και το χαρτάκι εκεί δίπλα, θέλω να σημειώσετε ότι αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό που σας έλεγα, τηγανιτό, θα πάρετε μια λαμαρίνα, τη λαμαρίνα του φούρνου. Θα βάλετε επικολλητικό χαρτί, θα τα βάλετε πάνω, ένα-ένα-ένα τα κεφτεδάκια σας, θα πάρετε το λαδάκι με το ροϊμέ, έτσι, με το που έχει το λαδερό και θα κάνετε 2-3 βόλτες με το λάδι, μόνο ελαιόλαδο. Θα βάλετε στους 180, κανένα τεταρτάκι 20 λεπτά, θέλει και πάρα πολύ ώρα, αυτό είναι μικρό. Και μετά θα τα βγάλετε, θα βάλετε στην κρέμα που θα σας δείξω μετά. Οπότε δηλαδή, αν θέλετε εναλλακτικά την πιο ελαφριά εκδοχή χωρίς λιπαρά, μπορείτε, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Κοίταξε. Ας πω τώρα κάτι άλλο, Ντυνάκη. Θέλω λίγο ακόμη. Ναι, για πες εσύ. Η μυρωδιά του καπνιστού μπέικον είναι πάρα πολύ έντονη ήδη. Πολύ έντονη. Θα δεις μετά στη σάλτσα. Ούτως ή άλλως η διαφοροποίησή μας μέχρι τώρα είναι αυτή. Είναι αυτή, βέβαια. Έτσι, είναι το υλικό. Αλλά η σάλτσα. Βέβαια, εντάξει, σας είπα, έχει και μια άλλη διαφορά στο μείγμα των μπαχαρικών. Αλλά εγώ δεν θέλω να σας δυσκολέψω τη ζωή τώρα. Θέλω, σαν πρώτη φάση, να το κάνουμε έτσι. Να προσέξετε λίγο τη σάλτσα μετά, που σας θέλω έτσι, λίγο πιο συγκεντρωμένους. Προς το παρόν δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο. Εξαιρετικά. Αλλά πάντως τα πιτσιρίκια θα το λατρέψουν. Άσε που μπορείτε να το έχετε μέχρι ένα στάδιο έτοιμο και να κάνετε τη σάλτσα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να τα έχετε ψήσει, να τα έχετε τηγανίσει. Ας πούμε, από βραδύ γυρίζετε την άλλη μέρα από τη δουλειά. Έτσι. Θα κάνετε εκείνη την ώρα τη κρέμα, τη σάλτσα, θα βάλετε αυτά μέσα, ζεστά, έτοιμα. Σούπερ. Γιατί όλα πιτσιρίκια... δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Έτσι. Και μέσα στα πιτσιρίκια, φυσικά, κυρίες μου, περιλαμβάνεται και ο σύζυγος. Δηλαδή, ο σύζυγος είναι ένα μεγάλο πεδίο ούτως ή άλλως. Εντάξει. Έτσι είμαστε οι άντρες, μεγάλα παιδιά είμαστε. Βέβαια. Όσο καλύτερο είναι το μεζεδάκι, εμείς τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε και τόσο πιο ήσυχα καθόμαστε. Τα είστε μας καλά, λοιπόν, για να καθόμαστε ήσυχα. Πριν, βέβαια, δείτε και το τηγάνισμα και τη σάλτσα που θα τη δείτε μετά και είναι εξαιρετική πραγματικά, να σας πούμε ότι ο τρόπος επικοινωνίας εδώ πέρα μαζί μας για τα παράπονά σας, για τις συμβουλές σας, για τα καλά σας λόγια είναι ο γνωστός τρόπος 211-189-1957, 211-189-1958. Ας κάνω λίγο δουλειά, μην τέτοιο, μην χρονοτριβώ. Πράκτορες@papakistar.gr για τα mail σας. Ξέρετε, αν θέλετε να μας προτείνετε συνταγές, εδώ είμαστε να τις ακούσουμε. Άρα, κάνω μια παρένθεση πριν τελειώσει. Τις συνταγές που μου έχετε στείλει για το Πάσχα, τις τοπικές, τις έχουμε όλες κρατήσει και θα κάνουμε αρκετές από αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όλες καταχωρημένες. Καταχωρημένες. Άμα σας λέει η Νικολάου ότι φακελωθήκατε, τελείωσε. Είστε στο επόμενο βιβλίο ούτως ή άλλως. www.kistar.gr για να δείτε τα αποσπάσματα από την χθεσινή, προχθεσινή, παραπροχθεσινή εκπομπή. Πάρα πολλά βίντεο, πληθώρα βίντεο μέσα στο site της Μαγειρικής και φυσικά teletext, τελεστέτ που λέει και η κυρία Ελένη εδώ πέρα, σελίδα 690. Μπαίνετε και βλέπετε τις συνταγές και πώς φτιάχνουμε το φαγητό πάρα πολύ απλά και αναλυτικότατα. Τι κάνουμε άλλο, Ντίνα, εδώ πέρα. Εσύ συνεχίζεις. Όσο πας τα μεγαλώνεις, ρε παιδί μου. Είναι ακαθόριστο. Τι γενναιοδορία είναι αυτή. Έχεις γενναιοδορία ψυχής, Θανάση, το βλέπω αυτό. Εντάξει. Το βλέπω. Σε θέλω λίγο πιο συμμαζεμένο. Εντάξει. Το θέλω λίγο πιο συμμαζεμένο τώρα εγώ. Εντάξει. Καλά, είπαμε. Δεν έπρεξες. Για σένα έχει άστρο μαύρο. Αυτός είναι κανονικός. Αυτός είναι μεγάλος, ο Κεφτές, εντάξει. Και αυτός είναι μινιόν. Παιδί μου, θέλω μια διάμεση κατάσταση. Αυτό είναι μεγάλο. Να σου πω, αυτό τηγανίζει τη χάλια. Θα καεί κατευθείαν. Εδώ που όλα τα θέλουμε να είναι. Όχι, άλλο σου λέω, για τα μωράκια, ρε παιδί μου, για τα παιδάκια, τα πολύ μικρά. Αυτά τα κάνει έτσι, ξέρει, το κάνει. Δεν τηγανίζει, το κάνει σούπα. Εγώ όταν ήταν μικρά, του έκανα, α πούμε, ένα στήλο κουβαρλάκια και του τα έκανα έτσι πολύ μικρά σούπα μέσα. Ωραία, ωραία, έχει δίκιο, ναι. Μία ακόμη πτυχή τη ζωή τη άγνωστη Ντίνα Νικολάου. Έλαβε στα μάτια. Σούπα με γιουβαρλάκια, μεγέθους μινιών φυσικά. Για τον μικρό Στέλιο και τον μικρό Γιώργο τώρα, φυσικά, τα παιδιά τα οποία αγαπάνε τη μαμά γιατί μαγειρεύει πάρα πολύ τώρα, καλά. Τώρα οι γη μου που είναι στην εφηβεία λατρεύουν αυτό το φαΐ που θα σας κάνουμε σήμερα, τα σουηδικά και φτεδάκια. Η σάλτσα είναι όλα τα λεφτά, η μην χάσετε τη σάλτσα. Έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε. Γλυκά, ταξίδια, ιστορίες, όλα εδώ.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας όπου και αν είστε και, να κάνετε να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχείς και φυσικά να έχετε πολύ νόστιμη μέρα φτιάχνοντας τα κεφτεδάκια εδώ πέρα που έχει φτιάξει η Ντίνα, τα φοβερά σουηδικά κεφτεδάκια. Και επειδή τα έχει τηγανίσει, θα φτιάξει τη σάλτσα τώρα. Πάμε τώρα για τη σάλτσα κρέμα. Κρατάμε την αναπνοή μας. Γιατί είπαμε ότι αυτό είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τα σουηδικά, εκτός από το υλικό που βάλαμε μέσα το μπέικον, για όσους ήταν μαζί μας εδώ από την αρχή. Τα τηγανίσαμε 2-3 λεπτά από την κάθε πλευρά, έτσι να γίνουν ωραία, ροδοκοκκινισμένα, να αισθάνεστε ότι είναι έχουν τηγανιστεί όπως πρέπει. Είπαμε εναλλακτικά, αν θέλουμε να τα τηγανίσουμε, μπορούμε να τα βάλουμε στο φούρνο σε αντικολλητικό χαρτί και να τα ψήσουμε. Να τα έχουμε έτοιμα, ακόμη μπορούμε να προηγούμε στο ψυγείο και να κάνουμε τη τελευταία στιγμή τη σάλτσα. Λοιπόν, θα βάλουμε ελαιόλαδο, θα βάλουμε και λίγο βουτυράκι για να πήξει ωραία. Μπα, βουτυράκι, Ντίνα, η σάλτσα μας. Πώς και έτσι βουτυράκι. Ξέρεις, εκεί στη Σουηδία έχει κρύο. Α, έτσι, ε. Έτσι, και στα άγραφα, μα πας κρύο έχει. Λοιπόν, λίγο... Στην Ήπειρο, να πας κρύο έχει. Λίγο αλεύρι, άλλο το κρύο, μωρέ, στην Ελλάδα. Λοιπόν, και θα έχετε ένα ωραίο ζωμό. Είσαι στήλος στην Καστοριά, φαντάρο. Πουλερικό. Σου κόβω για κρύο. Και εσύ τώρα. Θα διαλύσετε. Δεν μπορώ τη μουρμούρα του. Δεν μπορώ να μαγειρεύω και να μουρμουρίζει. Θα διαλύσετε το αλεύρι εδώ, στο ζωμό. Δείτε τι ωραία που γίνεται αυτή η κρέμα. Εύκολη και ωραία. Φυσικά πρέπει να σας πω ότι το λάδι που τηγανίσαμε δεν το κρατήσαμε, έτσι, γιατί είχε μέσα όλα τα λιπαρά και εμείς έχουμε πει μαγειρεύουμε όσο γίνεται χωρίς λιπαρά. Λοιπόν, εδώ χαμηλώνω λίγο. Swedish meatballs, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Φυσικά να πάρει ένα τηλέφωνο στην πρεσβεία, ρώτα πώς λέγονται τα κετσεδάκια στα σουηδικά ή μπες στο Google, σε παρακαλώ. Πολύ δύσκολη γλώσσα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία, αλλά δύσκολη γλώσσα. Δεν μπορείς. Τα ίδια θα λένε και αυτοί για μας. Λες, ε. Βέβαια. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν. Δηλαδή σκέψου ότι εμείς λέμε τα κινέζικα δύσκολα και σκέψου ότι τα ελληνικά π.χ. για τους Κινέζους μπορεί να είναι... Κινέζικα. Κινέζικα, όπως το πει. Ανακατεύεται εδώ την κρέμα. Έχουμε και τον ειδικό γλωσσολόγο στο κοντρόλ, και ένα μπαγκατέλο. Γλωσσολόγος, ερευνητής, ανθρωπολόγος. Πρώτα το ζωμό και μετά την κρέμα γάλακτος, θα σας πω. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Στην αρχή δηλαδή, κάνουμε μία σάλτσα μόνο με το ζωμό. Και θα βάλω και λίγο από το μπαχάρι που βάλαμε, ήταν και το μπαχαρικό που βάλαμε μέσα στα κεφτεδάκια. Ζωμός πουλερικών. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ζωμό λαχανικών, ό,τι εσείς προτιμάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα. Με συγχωρείς, Ντρέα μου. Με συγχωρείς, γλυκιά μου. Ετοιμάζεσαι. Για δοκίμασε, σωστός, δοκίμασε και έτσι να δεις τι ωραίο που είναι. Εδώ τώρα, επειδή θα βάλω την κρέμα και η κρέμα γάλακτος δεν αντέχει υψηλές θερμοκρασίες, θέλω να μου χαμηλώσετε και να βάλετε, γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια σάλτσα που γίνεται τελευταία στιγμή. Έλα, μου βάλετε την κρέμα γάλακτος. Είδατε πόσο εύκολα και γίνεται, γρήγορα γίνεται. Τώρα, εδώ, βάζουμε μέσα τα κεφτεδάκια, τα οποία... Τι κάνει, ρε παιδιά. Ετοιμάζομαι, κυρία Τίνα. Τι κάνει. Τα οποία τα έχουμε βάλει σε... Κυρία Ντίνα, ετοιμάζομαι. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει σε... Αχ, παιδιά, τα χάνω. Με τα παιχνίδια. Τι ήθελα να πω. Κυρία Ντίνα. Γιατί μπακατσέλο να την αφήσω να ετοιμαστεί, δεν κατάλαβα. Σε απορροφητικό χαρτί. Σε απορροφητικό χαρτί για να αφήσει την περίσσια του λαδιού και τα προσθέτουμε μέσα στην κρέμα. Κοιτάξτε τώρα. Επειδή δεν θέλω καταστροφές από εδώ και πέρα, μην μου τα διαλύσετε. Και σκέτος είναι φοβερός ο κεφτές. Να τα ανακινείτε έτσι την κατσαρόλα για να πήξει σιγά σιγά σε χαμηλή θερμοκρασία η σάλτσα. Να ρουφήξει τώρα. Πάρετε, παίρνει τώρα, έτσι, τραβάει μέσα αυτή την ωραία κρέμα. Και εδώ. Κοιτάξτε τώρα, θέλει μπόλικο άνηθο, φρέσκο άνηθο. Εδώ πολλές φορές σας λέω για τα αρώματα, για τα μυρωδικά. Δεν έχετε άνηθο, μόνο δεν πειράζει, βάλτε μαϊντανό. Σε αυτή εδώ τη συνταγή θέλει φρεσκάδα, θέλει τη φρεσκάδα του άνηθου, έτσι για να είστε όσο γίνεται πιο κοντά στην παραδοσιακή συνταγή για τα κεφτεδάκια αυτά. Αυτό ήταν και στο πολυκατάστημα, γιατί δεν το θυμάμαι τον άνηθο, να σου πω την αλήθεια.
Μήπως έχεις κάνει καμία παγαπουδιά, είναι δικό σου άνηθος. Όχι, παιδί μου, είναι η συνταγή έτσι όπως πρέπει να είναι. Αχα, αχα, αχα. Κοίτα εδώ τώρα τι γίνεται. Δημιά. Αυτό θέλουμε. Αχα, αχα, αχα. Αχα. Έτοιμα είναι. Έτοιμα, έτοιμα να σερβίρουμε. Άντε να σερβίρουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα η συνταγή έχει ένα στάδιο το οποίο εγώ προσωπικά όταν τα κάνω στο σπίτι δεν το βάζω γιατί δεν είμαι υπέρ του λεμονιού γιατί θεωρώ ότι εδώ θα χάσει. Εσείς όμως που σας δίνω τη συνταγή όπως πρέπει, σε αυτό ακριβώς το στάδιο, έχω σβήσει έτσι, τέρμα η φωτιά. Μου βάλετε λίγο λεμονάκι. Δεν ξέρω πώς θα πάτε εσείς με το λεμόνι. Τι εξυπηρετεί τώρα το λεμόνι μέσα. Με τον άνηθο, δένει τη γεύση όλα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να σερβίρω. Προαιρετικό όμως. Στη συνταγή παραδοσιακά το βάζουν. Ναι. Εγώ σου λέω επειδή έχω αυστηρή κριτική στο σπίτι, οι νεαροί θέλουν χωρίς λεμόνι, οπότε όπως καταλαβαίνεις. Καλά, πορτοκάλι δεν είχαν πρόβλημα και με το λεμόνι έχω πρόβλημα. Όχι, παιδί, δεν έχω πρόβλημα με το λεμόνι. Απλά αυτή τη συνταγή τη θέλουν χωρίς λεμόνι. Τι να κάνω τώρα. Α, εννοείς ότι το έχουν δοκιμάσει. Τι να τα κάνω, τα σκασμένα, ναι, Θανάση μου. Αχ, μωρέ, με έχουν πρίξει. Τι να τα κάνω τώρα. Δύο μέτρα δεν μπορώ να πω και τίποτα. Μεγάλωσαν τώρα. Θα πέσουν να με φάνε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εντάξει, έχω πάρει το πιο ακατάλληλο τέτοιο σκεύος τώρα, έτσι. Θέλω να πάρω κουτάλι, τη σάλτσα θέλω. Βάλε και σε μένα, θεία. Βάλε θεία και σε μένα ένα μόνο. Τι πετάκι είναι αυτό. Βάλε θεία και σε μένα ένα μικρό. Όχι καλέ, χωρίς ζουμί. Ευχαριστώ, θεία Αντίνα. Όπου τέλειο. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Δώσ' μου τις πατάτες να κάνω κατάσταση. Κοιτάξτε τι έχουμε κάνει. Έχουμε βράσει πατατούλες. Κάνω όλο το κόνσεπτ να το έχετε ολοκληρωμένο. Wow. Πατατούλα, έλα εδώ εσύ. Πολύ ωραία είναι αυτή, χειμερινό φαγητό. Μωρή, είναι πολύ ωραίο σκεφτέ. Γιατί έχει πολύ ωραίο ζουμάκι. Και η μαρμελάδα που σας έλεγα είναι αυτή εδώ. Προαιρετική και η μαρμελάδα. Ναι, μωρέ, αλλά για ταιριάζει. Για κάποιον που δεν θέλει, ας πούμε, ναι. Όχι, δεν διαφωνώ. Ταιριάζει, σου λέω. Τώρα να δεις εδώ. Εδώ θέλω να σας δείξω και την άλλη τη σαλτσούλα. Γιατί η πατάτα θέλει και λίγη σάλτσα. Τώρα εσύ πώς το βλέπεις αυτό το σκηνικό. Η πατάτα χωρίς σάλτσα. Ναι. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό. Εξαιρετικό είναι, πινάκι, καθίσμα. Αυτό ήταν το φαγητό μας. Και όπως είδατε, το κάναμε όλο εδώ σε χρόνους ρεαλιστικούς, ζωντανά, μπροστά σας, για να μην παραπονιέστε. Ότι καλό Βρεντίνα, αλλά θέλει πολλή ώρα και δεν έχω χρόνο. Όχι, δεν θέλει χρόνο. Πολύ γρήγορα ωραία. Φαγητά σας δείχνουμε εδώ. Πολύ για εσάς που γεύση. Δεν έχετε χρόνο, αλλά θέλετε γεύση στη ζωή σας. Πολύ ωραίο το μπέικον, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Ο άνηθος ταιριάζει. Ναι. Κάτσε, κάνω κριτική τώρα, βράγμα. Αχ, συγγνώμη. Θα πας για την καραβίδα. Λύσα. Έλεγα να δούμε καραβίδες τώρα. Αφού βλέπεις τις πιο ωραίες καραβίδες της ζωής μου έχω φάει στο Θεολόγο. Το περιγράφω προφητερών κατάσταση. Καλά, άντε να δω. Σε αποθεώνω, σε απογειώνω. Είναι ο πιο ωραίος σκεφτές που έχω φάει τον τελευταίο καιρό. Ταιριάζει πάρα πολύ το μπέικον και είναι και πολύ ωραία η σάλτσα. Όχι σε όλη τη ζωή τώρα και εσύ κάτσε. Δεν το είπε σωστά. Είναι άλλο είδος και φταίς αυτός. Και επειδή και φταίς και δεν φταίς, Μπακατσέλου. Και φταίς και δεν φταίς. Πολύ ωραία. Πάμε στο ωραία. Θεολόγο. Να δούμε καραβίδες. Πολύ, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Στην ταβέρνα Καβουράκια. Τι καραβίδες είναι αυτές, πώς είναι φτιαγμένες. Αγνιστές. Αγνιστές. Πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο. Αλλά τάκα, όταν ξέρεις τι παιδί μου σε Θεολόγο, βρίσκουμε τις καλύτερες καραβίδες. Ναι. Και εδώ τις προμηθεύονται από το Θεολόγο τις καλές καραβίδες. Δεν έχω φάει πιο ωραία καραβίδα. Πήγες στη μήνυση στα παιδικά σου χρόνια, ναι. Που κατέβαινες για μπάνιο ένα ανέμελο παιδάκι. Ένα ανέμελο παιδάκι. Ποτέ δεν φανταζόσουν ότι θα είσαι. Κάνει σενάριο, για πες, ναι, και. Ναι. Πώς ήμουν εγώ, ανέμελη ότι... μικρή, ότι θα γίνει σεφ. Και ότι θα βγαίνει στην τηλεόραση. Λες. Και θα με γνωρίσει. Ναι, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Αυτό είναι χειρότερο από όλα, Θανάση μου. Καραβίδα. Πάμε λοιπόν στο Θεολόγο και τα λέμε μετά. Είμαστε στο Ουζερί τα Καβουράκια, στην παραλία του Θεολόγου και έχουμε να σας δείξουμε μεζέδες φοβερούς και τρομερούς. Έχουμε μαζί μας τη Ζωή, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια, αλλά και η μαγείρισα εδώ στο Ουζερί. Μάλιστα. Τι μου κάνεις, Ζωή μου, καλά ναι, είσαι. Καλά. Νέα και ωραία και καλή μαγείρισα. Ευχαριστώ πολύ. Τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ, για κάνε μας μια ξενάγηση στα πιάτα για σου. Διάφορα. Για ουζάκι, κρασάκι, ναι. Γαρίδα σαγανάκι. Με τυράκι φέτα. Με τυρί φέτα. Ντοματούλα.
Και λίγη πιπεριά καυτερή. Α, το κάνεις καυτερό, ε! Ναι, ναι. Χωρίς καυτερό δεν πάει. Έτσι θέλει. Με ζεδάκι θέλει να είναι λίγο καυτερό. Εδώ. Το κεδονάκι. Ο σύζυγος είναι ψαράς, πληροφορήθηκα. Ναι. Οπότε έτσι κατευθείαν από τη θάλασσα τα φέρνετε εδώ. Τα περισσότερα, ναι, ναι. Αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς δηλαδή, ναι, εδώ είναι δικά μας. Έχετε όμως και ένα εκτιοπολείο, ε, που πουλάτε. Και ένα εκτιοπολείο που όλα... πουλάμε ελληνική. Τα καλούδια της θάλασσας. Βέβαια. Χταποδάκι ψητό. Αυτό είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Αυτό το φτιάχνω μόνη μου. Είναι φρύσα, ναι, την οποία την κάνω φιλέτο και τη σερβίρω με. Και είναι στο λαντολέμονο τώρα, εδώ πώς είναι. Ή μόνο στο ξύδι. Στο ξύδι. Ξύδι και λεμόνι και βάζεις και τις σελίτσες του δίπλα, ε. Είναι φοβερός μεζεφ. Ναι. Γεουζάκι. Είναι αυτός, είναι αρμυρό όπως είναι. Είναι πικάντικο, όχι αλμυρό. Πάμε και στα μύδια. Μύδια χνηστά. Ωραία. Ουρίτσα από πεσκανδρίτσα. Τηγανιτό αυτό, ε. Τηγανιτό. Περνάς σε κουρκούτι ή μόνο αλεύρι. Με αλεύρι. Με αλευράκι. Ωραία. Το οποίο πάει με σκορδαλιά. Α, κάνεις και τη σκορδαλιά μου. Βέβαια. Τα έχεις μυστικά για σκορδαλιά. Όχι. Για συνεχίσουμε, ζωή μου. Το κιδωνάκι. Ωραία. Το οποίο το έχουμε ανοίξει για να το φάμε. Ευκαιρία να δοκιμάσετε. Απαπαπαπα, πράγμα που σαλεύει. Και σουπιά ξυδάτι. Ναι, εδώ. Για κρύο μεζέ, ναι. Καλαμαράκι τηγανιτό, το οποίο είναι φρέσκο, όχι πεψυχμένο. Μπράβο. Τι θα μας κάνεις σήμερα, τι θα μας φτιάξεις. Σήμερα θα σας φτιάξουμε καραβιδούλες αχνιστές. Βάζουμε τις καραβίδες. Είναι στην κατσαρόλα, τι βάζουμε, το δεύτερο υλικό ποιο είναι, ζωή. Μισό κρασοπότηρο λάδι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Μάλιστα. Θα βάλεις και το λεμόνι από την αρχή, έτσι, όλα τα υλικά. Μισό κρασοπότηρο λεμόνι. Μάλιστα. Σας είπα ότι είναι φρεσκότατε οι καραβίδες. Σας το είπα, ε. Μισό κρασοπότηρο νερό. Αυτό είναι. Λίγο πιπεράκι και λίγο αλατάκι. Κλείνουμε την κατσαρόλα μας. Για 10 λεπτά και η καραβίδα είναι. Με κλειστή την κατσαρόλα, με μέτρια θερμοκρασία. Ναι. Ζωή, είσαι καταπληκτική. Τα καμπουράκια είναι σούπερ. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνταγή. Δεν κάνει τίποτα. Καλές δουλειές. Όλα καλά. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ. Στα καμπουράκια. Εμείς θα μείνουμε, εσείς θα σας χαιρετήσουμε, αλλά εμείς θα μείνουμε γιατί θα φάμε. Φιλιά! Γεια σας. Μεγάλος μάστορας η κυρία Ζωή τελικά, ε. Μαγειρεύει εκεί στη ψαροταβέρνα και ναι, τα κάνει όλα μόνη της. Φιλινάδα. Εκεί την γνώρισε. Τα παλιά δεν την ήξερε δηλαδή. Όχι. Απλώς... Αλλά... Χρυσοχέρα και οφείλω να ομολογήσω, το ξανάπα, ότι όλα τα θαλασσινά είναι καταπληκτικά, αλλά ειδικά οι καραβίδες. Και να ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Δημάκη που μας βοήθησε εκεί πέρα στο Θεολόγο και κάναμε τις γύρες μας, τις βόλτες μας και όλα τα καλά. Και πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εκεί στην περιοχή. Και όταν θα κατέβει λοιπόν... η Ντίνα για δήμαρχος του Θεολόγου, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα, κυρίες και κύριοι, θέλουμε τη στήριξή σας, την ψήφο σας. Πάμε να δούμε την κάρτα για το κέικ μόκα, το εξαιρετικό αυτό κέικ. Τούρτα, μόκα, σοκολάτα. Έχω μπει εγώ στην ψήφο τώρα ακόμα, κατάλαβες, συγχωρίστε. Αλλά σου φτιάχνω την καριέρα, την πολιτική. Easy. Πανεύκολη τούρτα, μόκα, σοκολάτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 2 κουταλιές της σούπας, στιγμιαίο καφέ. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού, βραστό νερό. 3 κουταλιές της σούπας, κονιάκ. 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα. 120 γραμμάρια μαλακό βούτυρο. 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 2 κρόκους αυγών. 1 και 1 τέταρτο φλιτζάνι κρέμα γάλακτος. 50 γραμμάρια φουντούκια καβουρδισμένα. 30 μπισκότα σαβαγιάρ. Σαντιγί και κόκκους καφέ για γαρνίρισμα. Έφτασε η ενδιαφέρουσα στιγμή, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, μας αρέσει το φαγητό, αλλά πιο πολύ μας αρέσουν τα γλυκά εδώ πέρα. Και επειδή την αγγλικά έχει που και είναι... πια πολλά.
είναι λίγο υπερπαραγωγή, αλλά είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, αυτή είναι κόκκι καφέ. Κόκκι καφέ. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εδώ, μπεν μαρί, η σοκολάτα και λιώνει η σοκολάτα κουβερτούρα. Εδώ έχει κουτούκια, χοντροκομμένα όπως βλέπετε, ελαφρώς, τα καμπουλτήσαμε, χωρίς λιπαρή ουσία σε ένα αντικορυτικό τηγάνι. Πάει και αυτό. Εδώ έχω ζεστάνει νερό, εδώ έχει βούτυρο, το οποίο το έχουμε δουλέψει λίγο με τη σπάτουλα και έχει μαλακώσει. Ωραία. Θα βάλω εγώ, Θανάση, έχεις δουλειά από εδώ και πέρα, ετοιμάζεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Θα βάλουμε εδώ τη ζάχαρη, την άχνη. Έχετε κρατήσει εσείς τα υλικά, τα έχετε γράψει, έτσι. Είναι λίγα τα υλικά, αλλά δεν έχει. Απλά το ανακατεύω λίγο να μην αρχίζει και εδώ πέρα και πετάγεται αυτό. Και με ένα μιξεράκι θέλω να χτυπήσετε βούτυρο, άχνη, κρόκους αυγών. Κάνω πόζες εγώ, δεν πιστεύω να σε πειράζει. Σε βλέπω, Ρόκι. Ωραία, δημιουργείς κλίμα. Άρχισε εσύ να δουλεύεις. Ωραία. Βούτυρο και ζάχαρη άχνη. Θα δουλεύετε αυτά, έτσι να γίνουν μία κρέμα, να το δείτε. Μπράβο. Σου βάζω δύο κρόκι αυγών. Ωραία. Θερμή παράκληση, αυγά φρεσκότατα. Να είναι φρέσκα τα αυγά. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Όση ώρα ο Θανάσης κάνει αυτή τη δουλίτσα, εγώ εδώ έχω στιγμιαίο καφέ. Αν δεν σας αρέσει, μπορεί να χρησιμοποιήσετε καφέ φίλτρου ή καφέ εσπρέσο, ό,τι θέλετε. Εσπρέσο. Εσπρέσο. Εντάξει. Βάζετε εδώ τον καφέ. Έβαλα στιγμιαίο, επειδή έχετε όλοι στο σπίτι στιγμιαίο καφέ. Βάζετε ένα με 1,5 φιτζάνι. Έχεις δίκιο. Το φραπέ πάει σύννεφο. Γι' αυτό λέω, το οποίο έχουν όλοι. Ξέρεις δυνάμωση, καλά κάνεις. Ξέρεις βάζετε κάνεις. Εδώ το νεράκι που είναι ζεστό και αρωματίζετε με κονιάκ. Αυτό. Θα αφήνετε ελαφρά λίγο να κρυώσει αυτό για να μπορούμε να περάσουμε μετά τα σαβουαγιάρ. Στο μείγμα. Επανέρχομαι στο Θανάση. Έχουμε βούτυρο. Μπράβο, Θανάση. Αυτό είναι πολύ σωστό που κάνεις. Έχεις κερδίσει τουλάχιστον 10 πόντους με αυτή την κίνηση. 10. Μισή μοναδούλα να μου βάλεις ακόμα. Όχι, και παραπάνω μετάξει. Σου βάζω. Άσε με να σου δώσω βαθμό. Όχι, ό,τι πεις, ό,τι πεις. Γιατί άλλη φορά ξέρει, με το ζόρι το δίνω, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό ήταν πολύ καλή κίνηση. Είμαι οικονόμος καταρχήν. Δεν ωραία. Θέλω να φάει λοιπόν, τίποτα χαμένο. Βούτυρο, ζάχαρη άχνη, δύο κρόκους. Και εδώ για να μην σας παιδέψω, δεν θέλω να το χτυπήσετε ξεχωριστά την κρέμα γάλακτος για να κάνετε να φρατέψει. Εδώ όλα μαζί. Ωραία. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ. Ωραία. Θα χτυπήσετε αυτό το μείγμα με το μιξεράκι. Μπορείτε να το βάλετε και στο μίξερ, έτσι να κάνει το μίξερ όλη τη δουλειά. Μέχρι να ομογενοποιηθεί και να φρατέψει το μείγμα. Λοιπόν, σβήνω εδώ και μεταφέρω και τη σοκολάτα. Είναι 2 λεπτά δουλειά αυτό αμέσως. Να, το βλέπετε, μόλις έρχεται και ενώνει. Ωραία, τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, χαμός γίνεται. Ωραία, θέλουμε 2 λεπτά ακόμη εδώ, οπότε σας προτείνω να πάμε στο εθνιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε όλοι μαζί εδώ να δείτε πώς θα κάνουμε τη τούρτα μόκα σοκολάτα. Πολύ ωραία τούρτα. Τι! Ωραία τούρτα, λέει, Θανάση! Τι! Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε να χαρήκατε αυτό το 5 λεπτό μακριά μας. Αλλά τώρα βάλτε το μυαλό σας να δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συγκεντρωθείτε, γιατί φτάσαμε στο πιο δύσκολο σημείο εδώ πέρα της τούρτας με μόκα που η Ντίνα με τα κέφια που έχει την όρεξη. Θα τους τρομάξει. Συγκεντρωθείτε. Τι να συγκεντρωθούν. Ναι, συγκεντρωθείτε λίγο τώρα. Εδώ, γιατί... εδώ. Εύκολο. Θυμάστε τι κάναμε. Εδώ χτυπήσαμε βούτυρο, ζάχαρη, άχνη και κρέμα γάλακτος. Okay. Και τους δύο κρόκους από τα αυγά. Έχουμε λιώσει τη σοκολάτα. Χτυπήσαμε. Ναι, ο Θανάσης ήθελα να πω. Απλά εγώ ήμουν κοντά και ναι. Έτσι ακριβώς. Αφού θα χτυπηθεί και θα καταλήξετε σε ένα μείγμα όπως αυτό, το βλέπετε. Κρέμα, ε! Ωραίο αφράτο. Εδώ έχετε λιώσει τη σοκολάτα, την κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Θα θέλω. Μην είναι πάρα πολύ ζεστή η σοκολάτα. Χλιαρή μπορεί να είναι. Απεριμένετε δηλαδή 5 λεπτάκια και θα προσθέσετε, θα ενώσετε τη λιωμένη σοκολάτα μέσα στο μείγμα. Το οποίο είπαμε το έχουμε χτυπήσει στο μίξερ. Ωραία. Ωραία. Τι άλλο θα βάλω εδώ. Δεν ξέρω.
Μπορείς να φανταστείς. Εννοείται ότι μπορώ να φανταστώ. Τα καβουρδισμένα φουντούκια, τα οποία είναι χοντροκομμένα. Το πορτοκάλι που του... Το έχω κρύψει. Λοιπόν, αν... αν παρελπίδα, λέω τώρα, δεν σας αρέσουν τα φουντούκια, δεν θα βάλετε φουντούκια. Θα βάλετε πορτοκάλι. Όχι, αμύγδαλα. Δεν σας αρέσουν τα αμύγδαλα. Μην βάλετε κανένα ξηροκάρπιο. Αφήστε το έτσι. Όχι, τα φουντουκάκια πάνε. Πολύ απλά τώρα, το φουντούκι με τη σοκολάτα αγαπιούνται πολύ. Και τον καφέ κάνουν παρεάκι τρελό. Να το παρεάκι. Δεν αγαπιούνται, κάνουν παρεάκι. Λοιπόν, μία φόρμα στις διαστάσεις. Μπορεί να πάρετε τη φόρμα που κάνετε το κέικ. Δεν θέλω όμως το να χωριέστε. Ό,τι έχετε στο σπίτι. Καλό θα είναι όμως να βάλετε πλαστική μεμβράνη για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη μετά όταν θα ξεφορμάρετε το γλυκό. Μπισκότα σαβουαγιά. Εδώ. Κοιτάξτε, θα παίρνετε. Εδώ θυμάστε, έχουμε καφέ με κονιάκ. Καφέ με κονιάκ. Μία, δύο, όχι 30 ώρες μέσα τα σαβουαγιάρ και μετά έρχονται και λιώσουν. Ίσα να πάρουν λιώσουν. Ίσα θα τα βουτάτε ένα, μία, δύο, αυτό θέλω. Να είναι ζωντανά ακόμη τα μπισκότα. Ίσα να πάρουν γευσούλα. Λοιπόν, μία στρώση. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ να το κάνω αυτό σε μία άλλη φόρμα και να μην είναι παραλληλόγραμμη. Μπορείτε. Μπορείτε να σας πω γιατί. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα και σε στρογγυλό ταψάκι. Θα στήσετε λίγο τα μπισκότα εδώ με το μάτι. Κόφτε τα. Δηλαδή κάντε τα πιο μικρά κομμάτια. Τι κάνει ρε παιδιά. Ωραία, Παναγία μου. Όπου, πολύ πικρό είναι. Έβαλα ζάχαρη, μη δες να βάλω ζάχαρη. Φραπέ, ρε. Τι φραπέ, μωρέ, έκανα φραπέ. Πρωί-πρωί δεν ήφια και καφέ πριν. Έτσι λίγο να πάρω μια τζουρίτσα και εσύ. Έχω το γλυκό τώρα μέσα. Γιατί λέμε μόκα. Γιατί λέμε μόκα. Ναι, θες να μην παχύνεις όμως. Καταλαβαίνεις ότι δεν παχύνω. Ναι, εγώ είμαι γι' αυτό στην εκπομπή. Το έφτιαξα ωραία, πες αλήθεια. Το έκανες πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το καλό να λέγεται. Μία στρώση έτσι με τα σαβουαγιάρ τα οποία τα έχουμε περάσει μέσα από τον καφέ. Αυτό εδώ το μείγμα θα το μοιράσετε μονοϊτά σε τρία κομμάτια. Μην το βάλετε όλο. Ένα μέρος θα μπει εδώ, η μία δόση. Θα το απλώσετε ωραία να πάει παντού. Ούτως ή άλλως μετά αυτό παγώνει στο ψυγείο και στα τυχώματα να έχει, μη στεναχωριέστε καθόλου. Μια χαρά θα βγει. Είναι άνετο γλυκάκι, χωρίς άγχος. Δεν θέλω να έχετε κανένα άγχος. Βάζετε τώρα. Συνεχίστε. Δεύτερη στρώση. Όπου συγκινήθηκα την αφήνει τώρα, Να σου πω γιατί. Μετά θα συγκινηθείς πολύ, όταν βγάλουμε το γλυκό. Μου θυμίζει μια handmade πραλίνα φουντουκιού που έφτιαχνε η μάνα μου, όταν ήμουν μικρός. Α, μπράβο. Θες να σου πω και ένα μυστικό. Είναι το πρώτο γλυκό που έκανα, έτσι λίγο πιο, ρε παιδί μου, μετά το χαλβά, έτσι. Ναι. Όλοι κάνουμε, στα πρώτα βήματα κάνουμε ένα χαλβά σημερικαλένι. Ναι. Ποιος δεν έχει κάνει. Τέλος πάντων, είναι πιο πολύ. Όταν ήμουν, ξέρω εγώ, φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη την πρώτη χρονιά, ήθελα να δείξω κι εγώ ότι έχω ένα ταλέντο παραπάνω από τις άλλες. Ναι. Και ήταν το πρώτο γλυκό που είχα κάνει. Εντάξει, το έχω λίγο, έχω βάλει κάτι δύο-τρία πραγματάκια. Ναι, λίγο... αλλά κατά βάση είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι από τα αγαπημένα. Είδες μερικές φορές, ό,τι και να κάνεις, όσο και να, ξέρεις, είναι πάντα αυτό που λες να βάλεις και άλλα πράγματα. Για τη μνήμη, τη γευστική. Ναι. Το ότι μου θύμισες. Ναι, εμένα αυτό μου θυμίζει πάντα, αισθάνομαι ασφάλεια, ρε παιδί μου, όπου και να το κάνω. Ναι. Ξέρω δηλαδή ότι όλοι θα περάσουν καλά, ίσως γιατί εγώ περνάω καλά με αυτό το γλυκό. Τα παιδιά τι λένε γι' αυτό. Α, τους αρέσει, αλλά δεν τους βάζω καφέ. Δηλαδή. Δεν είναι μικρή ακόμη. Στο κάνουμε πορτοκάλι. Μα πήγαινε γυρεύοντα. Δεν πήγαινε γυρεύοντα. Λοιπόν, γίνεται στο άψε σβήσε, έτσι. Δεν έχει δυσκολία καμία. Πρέπει θυμάστε. Να να βάλει κονιάκ. Όχι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πάει. Δεν πάει, ωραία. Πάντως ξέρεις τι μου θυμίζει. Πώς λένε το γλυκό. Τον κορμό. Το κορμό. Ποιο. Γιατί θυμίζει κορμό αυτό μετά, θα δεις τη γεύση του. Αν είχες όχι στιγμιαίο καφέ, εσπρέσο και δεν είχες βάλει κονιάκ. Ναι. Και η κρέμα δεν είχε. Καλά, κι εγώ αν δεν αυτό. Άκουσε με μισό λεπτό, έχω λόγο που στο λέω. Ναι, ναι. Αν δεν είχες βάλει στιγμιαίο καφέ, είχες βάλει εσπρέσο, επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν είχες βάλει κονιάκ ή είχες βάλει λίγο κονιάκ. Ναι. Και είχες βάλει λευκή σοκολάτα. Δεν θα πήγαινε λίγο προς το τυραμισού, λέω εγώ τώρα. Όχι, λέω εγώ τώρα. Ναι, κατάλαβες τι. Ναι, κατάλαβα, αλλά όχι, λέω τώρα. Εντάξει. Γιατί το τυραμισού δεν έχει σοκολάτα, έχει μασκαρπόνε. Λέω εγώ τώρα. Σωστόν. Λοιπόν, αρχίζετε με σαβουαγιά, τελειώνετε με σαβουαγιά. Σωστόν, σωστόν. Πώς την πάτησε, τρεζίτε για να πάλι. Σόπα καημένε. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Θα πει να με αδειάσει στον αέρα. Δεν το έκανα χαριτωμένα, όμως δεν ήμουν κακιά. Πολύ χαριτωμένα. Μου ρίξε την τοπική από το πλάι, όχι από πίσω.
Θανάση μου, θα φέρεις το έτοιμο. Έτοιμο, κοιτάξτε. Τσακ. Έτσι, διαδικασία σύντομες. Μην φοβάστε καθόλου αυτό το γλυκάκι. Κοιτάξτε το. Το βλέπετε. Το έχω φασκιώσει με την πλαστική με βράνια από παντού. Στο. Και για να είστε σίγουροι ότι μετά να το βγάλετε μια χαρά, βάλτε επάνω ένα βάρος. Εγώ συνήθως παίρνω από το ψυγείο, ξέρω εγώ, ένα. Ξέρετε, το, πώς το λένε, το, αυτό το γάλα που βάζουμε μέσα. Όπως είναι με το, η συσκευασία, το βάζω πάνω, εδώ, και το βάζω στο ψυγείο μετά. Το ξεφορμάρετε μετά από 3 ώρες πάρα πολύ εύκολα. Και πάμε. Ξεφορμάρετε το μόνο που έχω κάνει, το βλέπετε, είναι ότι έβαλα λίγο από το φουντούκι εδώ στις άκρες. Α, φέρε μου, έχουμε χτυπήσει σαντιγί, την έχω έτοιμη μέσα στο κορνέ, Θανάση, να το στολίσουμε. Βεβαίως. Από εδώ και πέρα το στολίζετε όπως θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μόνο φουντούκι επάνω. Μόνο φουντούκι. Βεβαίως. Μπορείτε να έχετε χτυπήσει σαντιγί. Έτσι. Κάτσε να δεις. Τρώγεται και έτσι βέβαια, είπαμε. Ναι, ρε, παιδί, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Και μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, ένα τέτοιο κόλπο. Ξέρεις. Και μετά, πάνω σε κάθε ένα, πάρε τους κόκκους καφέ που έχουμε. Αγοράζετε εύκολα. Αφού μην το παίρνεις. Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Αγοράζετε κόκκους καφέ πολύ εύκολα. Εγώ το βρίσκω και δίπλα στο σπίτι μου, γιατί έχει ένα ψυγιατζίδικο που κόβουν, είναι και καφεκοπτείο. Βέβαια. Δηλαδή, η λογική είναι αυτή εδώ, ότι θα βρείτε πάλι τον καφέ, έτσι, πάνω. Όπα. Θες να το κάνεις και καλλιτεχνικό. Ε, ναι, αλλά εντάξει. Τώρα αυτό είναι. Θέλει μια σπατουλίτσα, ένα spread πάνω τώρα. Για να είναι και τέτοιο, ναι. Εγώ είπα να κάνουμε λίγο, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα εντάξει, είσαι πιο. Είσαι καλλιτέχνης, κατά ψέματα. Ε. Εσύ τώρα είναι καλλιτεχνική φύση. Εγώ θα το έκανα πιο απλό. Τώρα έβαγα ένα spread, κατάλαβες, και θα έβαζα λίγη μαρμελάδα πορτοκάλι πάνω. Τώρα με έφτιαξες. Αυτό ήταν. Δεν τα λες κι εσύ από την αρχή να ξέρω κι εγώ. Και πάπρικα και πάπρικα. Και πάπρικα, ναι, βέβαια. Είστε όλοι μέσα στο κόλπο. Όλοι μέσα στο κόλπο. Δεν έχουμε αλλάξει διατροφικές συνήθειες. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς πάπρικα. Μπράβο. Πώς λέει η Ελληνική. Λοιπόν. Ναι. Εγώ λέω, βγαίνω στη βεράδα και λέω, γυναίκα, μην ξεχάσεις την πάπρικα. Από τα φιλιά μας, το φιλιό μας το πρωί να αποχαιρετηθούμε. Ξέρεις, δεν λέμε τίποτα άλλο. Γεια σου, μωρό μου, γεια σου, αγάπη μου, μην ξεχάσεις την πάπρικα. Πεταγόμαστε στον ύπνο μας, συζητάμε για την πάπρικα. Νόμιζα, λες την Κατερίνα, γεια σου, παπρικούλα μου. Όχι. Γιατί δεν κακό. Καλό είναι, ωραίο είναι. Θα δοκιμάσεις. Μα τώρα θέλει και ερώτημα. Πάρε ένα πιατάκι. Τα θες όλα από μένα. Κατάλαβες τώρα, Μπακατζέλο, τι γίνεται. Στην αρχή έβγαζε το πιάτο, έκοβε γλυκέ μου να φας. Μετά έκοψε το γλυκέ μου, έβγαζε το πιάτο. Μετά το πιάτο, το μεγάλο έγινε μικρό. Έλα. Κατάλαβες. Τώρα φέρε ένα πιάτο να φας. Μου θυμίζει το γάμο μετά τα 7 χρόνια, κατάλαβες. Έτσι γίνονται όλα. 7 μετά χρόνια φαγούρα. Άνοιξε την πόρτα του ψυγείου, την πόρτα είναι τα αυγά. Το τηγάνι είναι κάτω από το τέτοιο, ρίξτε τα αυγά, τηγάνι σέτα και φάει. Βάζουμε το πιάτο, σε παρακαλώ. Οπα, λεπείς. Α, το ρίξω κάτω μωρέ, έτσι. Ναι μωρέ, ρίξω κάτω, εγώ δεν το φάω τώρα. Αυτό είναι. Θυμάστε που σας είπα, δεν θέλω να τα βρέχετε πάρα πολύ τα μπισκότα. Ναι, θέλω ναι. Να μένει σαν τρώσει μέσα το μπισκότο. Ναι. Περιττό να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε το ίδιο γλυκό με μια βάση παντεσπάνι που θα τη μοιράσετε σε 3 μέρη, έτσι. Όποτε. Απλά ποιος κάνει παντεσπάνι, τώρα πιο δύσκολο είναι. Ενώ με τα μπισκότα, πόση ώρα κάναμε να το φτιάξουμε. Πόση ώρα κάναμε. 10 λεπτά κάμα. Ναι, με αυτό σου λέω. Εξαιρετικό. Πολύ να το φτιάξετε είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Θα σας πολύ αρέσει πολύ. Πολύ έντονη γεύση. Δροσερό γλυκάκι. Δώσε καθίστε. Φιλιά πολλά. See you on Monday. Απα, πα, πα, πα. Φιλάκια. Καλό Σαββατοκυριακό.